Στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου εξυγχρονισμού και επέκτασης των αρδευτικών δικτύων στα δημοτικά διαμερίσματα Καλλιθέας, Αμυγδαλιών και Λιβαδακίου του Δήμου της Ανδρίτσενας στην Ηλία, προχώρησε στην τελευταία συνεδρίασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος. Η Επιτροπή, που συνεκλήθη υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών Νίκου Ιφαντή, συζήτησε επί της μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων του έργου και αποφάσισε να γνωμοδοτήσει υπέρ της τελικής έγκρισής της. Στην ίδια συνεδρίαση της Επιτροπής εγκρίθηκε και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου υδροληψίας, μηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων και κατασκευής δικτύων ύδρευσης του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλυζίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ιτωλακαρνανίας. Ακόμη, η Επιτροπή προχώρησε σε θετική γνωμοδότηση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Ισχύος 1,43 MW στον ποταμό Μεγανίτη του Δήμου της Αιγιάλιας της Εταιρείας Συντροκίνηση Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας γνωμοδότησε επίσης θετικά υπέρ των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 6 νέων φωτοβολταϊκών σταθμών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και 3 μικρών αιωλικών πάρκων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιτωλακαρνανίας. Της Επιτροπής μετήχαν τα μέλη και Περιφερειακοί Σύμβουλοι Νίκος Γαρουφαλής, Κώστας Παπακοσταντίνου, Γιώργος Παπάς, Νίκος Πιλαρινός, Χρήστος Σταυρόπουλος και Γιώργος Τσόγκας. Απεβίωσε δυστυχώς ο 85χρονος που, χτυπημένος από έναν 26χρονο, έδινε άνηση μάχη για τη ζωή του από το περασμένο Σάββατο, παραμονή πρωτοχρονιάς. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, του οποίου πλέον η κατηγορία μετατρέπεται από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε 7 δήμους της χώρας, ανάμεσά τους και η Αμφιλοχία, που πληρούν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις, μεταφέρεται από την 1η Ιανουαρίου η διοίκηση των λιμενικών ταμείων. Ναύπακτος και Βόνιτσα αναμένουν ανάλογη απόφαση. Αυτό αποφασίστηκε σε συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταξύ του Υφυπουργού Άνθωνη Γεωργιάδη και του Προέδρου της ΚΕΔΕ. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση εκ μέρους του Υπουργείου των 7 δημάρχων, προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα οι φορείς διαχείρισης δημοτικών λιμενικών ταμείων. Οι δήμοι που αναλαμβάνουν ως φορείς διαχείρισης των λιμένων είναι Θάσου, Σάμου, Χίου, Κορίνθου, Σικιώνα, Τουκιάτου, Πύλου και Αμφιλοχίας. Μέχρι σήμερα λειτουργούν 37 λιμενικά ταμεία και 35 δημοτικά, ενώ εκκρεμούν ακόμη 31 αιτήσεις μεταβίβασης λιμενικών ταμείων σε δήμους. Σχετικές αιτήσεις για την Ιτωλακαρνανία έχουν υποβληθεί από Ναύπακτο και τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Το ΣΔΟΕ Πελοποννήσου έχει ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών, γιατρών του ΕΣΥ και ιδιωτών. Κάποιοι από τους δικαιούχους των λογαριασμών δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων και σύντομα οι υποθέσεις αυτές θα αρχίσουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το TheBest.gr, αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο διευθυντής του ΣΔΟΕ Πελοποννήσου, Νικόλαος Κολετζάκης, μιλώντας στη δικτυική πύλη Καλημέρα Αρκαδία. Ο κ. Κολετζάκης είπε ότι γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Ελέγχονται ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί του ΕΣΥ και γιατροί με ιδιωτικό ιατρείο. Τα αποτελέσματα θα φανούν στην πορεία. Ήδη έχουμε στείλει εκθέσεις για τα ποσά που δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν πώς βρέθηκαν στο λογαριασμό τους. Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των στοιχείων που μας έχουν στείλει οι τράπεζες θα αρχίσουν σιγά σιγά να εμφανίζονται. Κλειστά παραμένουν και σήμερα, αλλά και μέχρι την Κυριακή 8 Ιανουαρίου, τα φαρμακεία στο νομό Αχαΐας. Μπορεί να επετευχθεί συμφωνία μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Υπουργείου και να επήλθε αναστολή των κινητοποιήσεων σε κάποιες περιπτώσεις. Ωστόσο, ο Σύλλογος της Αχαΐας δηλώνει ότι δεν καλύπτεται από τη συμφωνία. Στα δελτίο τύπου επισημαίνεται πως η Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας αποφάσισε ομόφωνα να συνεχίσει την κινητοποίηση ως έχειος και την Κυριακή 8 Ιανουαρίου, όπου με νέα Γενική Συνέλευση θα εκτιμηθούν τα δεδομένα. Διαπίστωσε δε πως δεν καλύπτεται από το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του Διοικητικού Συλλόγου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Υπουργείου.